έτσι, εδώ της από Καλαμπάκα, από τη διάβαση. Και βέβαια ο Κολοκοτρώνης που ήταν το αρχικό έργο που το οποίο ξεκίνησε όλη τη δικασία των επαναστατών, όπου εδώ είναι που σας έλεγα ότι ο Αντώνης άρχισε να σβήνει και να κάνει τα σχέδια, ξέρει το σχέδιο είναι βασικό να το πας να κάνεις. Οπότε αυτό ήθελα να το αδαφνιστέχω να μπήκανε μετά, μου λες ότι δεν φαίνεται πιο ωραίο, πολύ πιο ωραίο τι λέω, οπότε καλά θα τα κάνω, να τα κρατήσουμε, λέει, εντάξει. Και έτσι προχωρούσε σιγά σιγά, έτσι για να το ολοκληρώσει. Και εδώ κάποια έργα που έγιναν επίσης από τα παιδιά. Έτσι, αποτυπώσει εδώ είναι ξύλινο. Αυτό έγινε από τα πρωτάκια τα περσινά. Είναι εδώ ο μαθητής. Πολύ καλό. Και εκεί ένα τσεκούρι είναι ουσιαστικά εικόνες που έχουμε από τα όπλα της εποχής που τα οποία πολεμήσαμε. Μάλλον μιλάμε για βαρβαρά της εποχής. Έτσι, είναι πολύ σχολικά. Πώς σχολικά. Να μπορούμε να σαρώσουμε διάφορα δόλια, αμφόλες. Τι πράγμα είναι αυτά, τι είναι και μάθος. Πάω στο κυσάκι της αρχικής ανάλυσης. Ακριβώς την διανομή βιβλίων. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο αστυνομικό διευθυντή Τρικάλων, κύριο Μήτρενα, να μοιραστεί την άποψη της υπηρεσίας για την αξία της πολύτιμης αυτής της συνεργασίας μας. Κύριε Μήτρενα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να παρουσιάσω συνοπτικά το πρόγραμμα CAM. Το Αρχιβείο της Ελληνικής Αστυνομίας και κατά προέκταση η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων θέτουν ως πρωταρχικό μέλημα την καλλιέργεια στον πολίτη του αισθήματος ότι η σύγχρονη αστυνομία είναι συμπαραστάτης και αρρωγός στις ανάγκες του πολίτη, καθώς και ηγητής της ασφάλειάς του, έχοντας τρεις κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Πρώτος πυλώνας, οι δημοκρατικές αξίες και η διαφάνεια. Δεύτερος, ο επαγγελματισμός και η ιδεοντολογία. Και τρίτος πυλώνας, το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας και η εξωστρέφεια. Ισχυρό κονίαμα αυτού του τρίτου πυλώνα, η φιλοσοφία του θεσμού της ΚΑΜ, όπως είναι ευρέστης, βασίζονται στους ακόλουθους άξονες. Διαμόρφωση μιας νέας αστυνομικής πραγματικότητας, όπου η αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη. Επαναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτοιμα των τοπικών κοινωνιών, σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές υπηρεσίες. Έπειτα του Μάιο του 2016, επεκτείνοντας τον επιτυχία